Πέντε μέρες μετά τη διάσωσή τους στη Μεσόγειο, οι 58 μετανάστες εν πλώς στο Aquarius ετοιμάζονται να αποβιβαστούν στη Μάλτα. Ο καιρός δεν βοηθά, αλλά μόλις βγουν στη στεριά θα ταξιδέψουν αεροπορικώς στους προορισμούς τους. Η Γαλλία δέχθηκε να φιλοξενήσει 18 ανθρώπους, Γερμανία και Ισπανία από 15 και οι υπόλοιποι 10 θα πάνε στην Πορτογαλία. Ευρωπαίοι ηγέτες όπως ο Γάλλος Πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ και ο Μαλτέζος ομόλογός του Τζόζεφ Μουσκάτ χαιρέτησαν τη συμφωνία ως απόδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν απάντησε από τη Νέα Υόρκη σε όσους τον επέκριναν που δεν επέτρεψε την αποβίβαση όλων των μεταναστών στη Μασσαλία. Αν πω ότι η Γαλλία θα γίνει το λιμάνι υποδοχής όλων των πλοίων που ξεκινούν από την Αφρική, καταρχάς δεν είναι μια λύση στην οποία πιστεύω. Κατά δεύτερον, δεν είναι μια βιώσιμη λύση, ούτε καν πολιτικά. Ξέρω ότι μπορεί να δίνω την αίσθηση ότι δεν αφήνω εύκολα το συνέστημα να επικρατήσει, γιατί πιστεύω ότι δεν έχει μέλλον. Και πιστεύω ότι αν ακολουθήσω αυτή την πορεία, θα ενισχυθούν οι εξτρεμιστές, θα δυναμώσουν οι ξενοφοβικοί ακραίοι στη χώρα μας και δεν θα λυθεί το πρόβλημα μακροπρόθεσμα. Η απόφαση της Ιταλίας να κλείσει τα λιμάνια της είναι ο λόγος που κάθε φορά αναζητείται μια ευρωπαϊκή λύση. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Τζιουζέπε Κόντε, υπερασπίστηκε την πολιτική αυτή ξεκαθαρίζοντας ότι η Ρώμη έχει τη συνείδησή της καθαρή. Θα σας δώσω κάποια στοιχεία για την τελευταία πενταετία στην Ιταλία. 588.000 αποβιβάσεις, δεκάδες χιλιάδες διασωθέντες άνθρωποι. Η Ιταλία έχει καθαρή συνείδηση. Η Ιταλία δεν είναι εναντίον της Ευρώπης. Η Ιταλία έχει κάνει το χρέος της. Έχει αναγνωριστεί πολλάκι σε διάφορα θεσμικά όργανα ότι η Ιταλία έσωσε την αξιοπρέπεια της Ευρώπης. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις Γιατροί Χωρίς Σύνορα και SOS Mediterranée που έχουν ναυλώσει το Aquarius εκφράζουν ικανοποίηση που βρέθηκε λύση για τους 58, παρόλο που εκκρεμεί το πρόβλημα της σημαίας του πλοίου. Μέχρι να λυθεί το ζήτημα, το Aquarius θα παραμείνει στη βάση του στο λιμάνι της Μασσαλίας.